περιόδους να συμμετέχουν σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα που πρέπει υποχρεωτικά να στεθεί με επιτυχία. Και είμαστε αποφασισμένοι αυτό. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη Δυτική Μακεδονία πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, πιο αληθινή, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στις ανθρώπινες αξίες. Με αυτή την πίστη λοιπόν στις ανθρώπινες αξίες και στον αγώνα τον ιερό που καλούμαστε να κάνουμε, θα καλέσω ένα προς έναν να απευθύνει και ένα χαιρετισμό τους ανθρώπους τους δικούς σας. Καλώ λοιπόν την Αλεξανδρίδου Αμυρίδου Ελένη, Γενικό Γιατρό του Περιφερειακού. Αγαπητές φίλοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο κύριος Χασαπίδης, είναι η Ελένη Αλεξανδρίδου, κατάγομαι από το Φιλώτα, όπου μεγάλωσα και διαμένω τα τελευταία 17 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισα να επιστρέψω στον τόπο μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να προσφέρω τις γνώσεις μου, τις γνώσεις που θα στους ανθρώπους αυτού του τόπου, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Από την έκρηξη με τη δραστηριοποίησή μου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως από την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους αυτού του τόπου, ήρθα αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα. Ζητήματα που αφορούν ζητήματα υγείας, το δημογραφικό, την ανεργία, το νέο. Όλα αυτά απαιτούν μια επίλυση. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι προκλήσεις του μέλλοντος, οι οποίες απαιτούν και αυτές μια καλή προετοιμασία, ένα σχεδιασμό, ώστε να μην γίνουμε απλοί παρατηρητές των τεκτενωμένων γύρω μας, αλλά ούτε και ουρακοί των εξελίξεων. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο και έχοντας βαθιά την πίστη μέσα ότι όλοι μαζί μπορούμε, να αξιοποιήσουμε τον τόπο και τις δυνατότητες του σε αυτή την παρούσα συγκυρία, θεωρώ ότι το πρόγραμμα του συνδυασμού «Αλλάζουμε πορεία» αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση και επιλογή. Εισέρχομαι λοιπόν στο στίχο της τοπικής αυτοδιοίκησης για πρώτη φορά. Ενώνω τις δυνάμεις μου με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, επιδιώκοντας ένα καλύτερο άλλο. Καλό αγώνα, καλά έργα. Με τον Γιώργο τον Κασαπίδη για το συνδυασμό «Αλλάζουμε πορεία, η νίκη είναι κοντά». Δεύτερος με αφορετική σειρά είναι ο Βασίλης ο Άμπας, ο οποίος είναι διδάκτορας. Δεν είναι ανάμεσά μας, όμως αξιοποιώντας την τεχνολογία θα το δούμε αμέσως τώρα να μας απευθύνει ένα μήνυμα που ζωγραφείται γύρω από λίγες μέρες. Κύριε, που το απογραφείτε και μαζί σας στην έναρξη του δυναμικού μας αγώνα για μια καλύτερη Φλόρινα, για μια καλύτερη Δυτική Μακεδονία. Είναι ιδιαίτερη η στιγμή που έχω να είμαι και εγώ ένας από τους υποψήφιους της Περιφερειακού Συμβούλου του Γιώργου Κασαπίδη. Είναι ιδιαίτερη η τιμή που έχουμε να έχουμε το ίδιο όραμα για την έξοδο από την κρίση των αξιών που ταλανίζει την κοινωνία μας και αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο για να προτάσουμε το εθνικό μας συμφέρον. Έχουμε το ίδιο όραμα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και την Δυτική Μακεδονία με την αποεπέμβηση της ΔΕΗ. Έχουμε το ίδιο όραμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φυγής των νέων στο εξωτερικό, με στόχο την μετάβαση σε μια νέα οικονομία που θα δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους μας για να μπορέσουν να βγαίνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Τον ευρωκειμένο αυτό τόπο της Φλόριδας που ο Θεός έδωσε πολύ κρύο αλλά και απίστευτη ομορφιά και μοναδικούς ανθρώπους. Για να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή χωρίς να επισηκάζουμε στην αναμονή των παρεμβάσεων από το Υπουργείο.
για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και να στηρίξουμε τις ιδεολογικές εκμεταλλεύσεις, να ενισχύσουμε την απασχόληση στον αγροτικό τομέα και την μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένας, δεν είμαστε 11, δεν είστε μόνο εσείς. Η κοινωνία της Φλόρινας, η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας απαιτεί την αλλαγή της πολιτικής και την χάραξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπατριώτες, σε λιγότερο από 2 μήνες θα κληθούμε να πάμε στις κάρπες για να αναδείξουμε τις νέες αρχές της στην αυτοδιοίκηση, στους Δήμους και στις περιφέρειες, αλλά και στην Ευρωβουλή, ενδεχομένως και στην Ελληνική Βουλή. Θα απευθύνω σε εσάς το ερώτημα που έθεσα και εγώ στον εαυτό μου. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία στην περιφέρειά μας. Ακόμα και να μην είχα την εμπειρία, να μην είχα γνώση όλων αυτών που γίνονται τα τελευταία 4,5 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μόνο και μόνο αν είχα τα στοιχεία από την πορεία της αξιοποίησης των κοινωνικών κονδυλίων στην περιφέρειά μας, ήταν αρκετό. Η περιφέρειά μας είναι η τελευταία στην απορρόψη των κοινωνικών κονδυλίων. Και θέλω να επισημάνω ότι τα κοινωνικά κονδύλια είναι οι μόνες σίγουρες χρηματοδοτήσεις οτιδήποτε γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Και έθεσα και ένα άλλο ερώτημα. Αλλάζουμε πορεία, αλλά με ποιον? Γιατί με τον Γιώργο τον Κασαπίδη? Γιατί ο κοινωνικός του βίος, ο πολιτικός του βίος, ο προσωπικός του βίος έχει βαθμολογηθεί και έχει βαθμολογηστεί με άριστα. Και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε. Όπως και μας εμπιστεύεται κι αυτός. Και συμμετέχουμε μέσα στο συνδυασμό, αλλάζουμε πορεία για την Δυτική Μακεδονία. Οι συνυποψήφοι μου και εγώ ζητούμε να στηρίξετε τον συνδυασμό και βέβαια ζητάμε και την ψήφο σας, την ψήφο προτίμησης. Αυτός που θα επιλέξετε εσείς. Όλα τα στελέχη του συνδυασμού έχουν μια πορεία στα κοινά. Ο καθένας σε διαφορετικό επίπεδο. Αλλά όλοι έχουν όραμα και έχουν διάθεση να προσφέρουν. Σε αυτές τις εκλογές θα αλλάξουμε πορεία και τα επόμενα χρόνια είναι χρόνια δημιουργίας, με περιφερειάρχη τον Γιώργο Κασαπίδη. Καλό αγώνα! Να είστε καλά! Καλό είναι τον Δημητρόπουλο Νικόλα, Γενικό Επάνειλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κασαπίδη για την ιδιαίτερη τιμή που με έκανε να με συμπεριλάβει και μένα στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Αλλάζουμε πορεία». Ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την στράτευση και μοναδικό στόχο να βγει ο νομός της Φλόρινας από την απραξία, την ασφάλεια και την απομόνωση. Κοινός στόχων όλων μας είναι ο νομός Φλόρινας. Πιστεύω ειλικρινά ότι μπορούμε να αλλάξουμε πορεία για να πάψει ο νομός μας να είναι πρωταθλητής στην ανεργία, να σταματήσουν να κλείνουν οι επιχειρήσεις και να ξαναφέρουμε και να επανέλθει το επιχειρήν και η ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και καλή συνέχεια. Από όποια ηλικία και να βλέπουμε τη δράση μα και να
το μέλλον και να πάμε μετά. Φλωρινιώτισες και φλωρινιώτες, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι είναι η τρίτη φορά που εκθέτω τον εαυτό μου στα κοινά, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα, στον τόπο μας όπου μεγαλώσαμε, έναν τόπο που πονέσαμε και αγαπήσαμε. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα το να είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Είναι τιμή, διότι η εμπειρία μου 8 χρόνων Περιφερειακού Συμβούλου από την ίδρυση, από την αρχική λειτουργία των ερετών περιφερειακών αρχών, με τη δική σας ψήφο και τη δική σας επιλογή, μου επιφορτίζει με ιδιαίτερο βάρος, με ιδιαίτερες ευθύνες. Επομιζόμενος αυτές τις ευθύνες, και έχοντας την εμπειρία, αλλά με τον ενθουσιασμό των νέων συναδέλφων, με τη ζωντάνια και την παρόρμηση νέων παιδιών όπως είναι ο Νίκος, η Λίνη, αλλά και την εμπειρία του Σωτήρη, την πρωταρχική αγωνία αλλά δυναμική παρουσία της Ελένης, των μέχρι τώρα συναδέλφων στην υποψηφίου να αναφέρουν να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι, δεν έχει να κάνει ότι δεν τους αναφέρω ως δυναμικούς. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε με ένα όραμα, με ένα κοινό στόχο, με μπροστάρι και επικεφαλή στον Γιώργο τον Κασαπίδη, που όπως προείπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, έχει δώσει δείγματα γραφής, δείγματα δουλειάς, δείγματα αρχών και αξιών, τα οποία πολλές φορές τα έθεσε πάνω από την προσωπική του θέση, πάνω από τη δική του επιλογή, που τον είχε τάξει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πιστεύοντας λοιπόν σε αυτές τις αρχές, σε αυτές τις αξίες, μπορούμε να πάμε μπροστά την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, μπορούμε να πάμε μπροστά τη Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πορεία για μια αλλουδική πορεία, για μια πορεία που να κερδίσουμε την περιφέρεια για να προσφέρουμε έργο. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον Γιώργο τον Κασαπίδη για την τιμή που μου κάνει και υπόσχομαι ότι θα δώσω τους ίδιους αγώνες όπως μέχρι σήμερα έδωσα για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Γιώργου Κασαπίδη και φυσικά οι ανθρώπινες αξίες που πρεσβεύουν. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εμπιστοσύνη αλλά και για την ευκαιρία που μου έδωσες. Εμπειρία από εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχω. Είναι η πρώτη φορά που θέτω τον εαυτό μου και εκθέτω. Ζω όμως σε αυτόν τον τόπο, ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό και δεσμεύομαι πραγματικά από αυτή τη θέση ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε και όλες μου τις δυνάμεις ώστε στις 26 Μαΐου το αποτέλεσμα να είναι πάνω από το προσδοκόμενο. Δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω για να φέρω τον νομό μας στη θέση που του αξίζει και όχι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται τώρα γιατί τον φέρανε κάποιοι άλλοι. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, γιατί είναι εξαιρετική ομάδα και με τη βοήθεια όλων εσάς και με πίστες στις ανθρώπινες αξίες θα αλλάξουμε την πορεία της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό του Περιανίου Βουφής Καλλιέμη, Δερματολόγος, Δημοσιογράφος.
λοιπόν, σας καλωσορίζω τη σημερινή παρουσίαση των υποψηφίων για την περιφερειακή ενότητα Κατερόνας της κεφαλής, τον Γιώργο Κασαπίδη. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Κασαπίδη? Μιλούν για αυτόν οι αγώνες του, μιλάει ο επινομής της αξίες του και δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι μια εποχή που το σύστημα το πολιτικό απαξιώνεται, τη γενέτειρά του, η δημοφιλία του παραμένει στο ίδιο. Η πρόταση του κ. Κασαπίδη ήρθε και με βρήκε σε μια στιγμή ιδιαίτερης αγωνίας για τον όλον του τόπου μου. Είμαι μητέρα 4 παιδιών, είμαι γιατρός τα τελευταία 7 χρόνια ιδιώτης στην Φλόρινα, δερματολόγος, και ζω τη δική σας αγωνία, κινούμαι στους ίδιους δρόμους με εσάς, περπατώ στις ίδιες πλατείες, στέλνω τα παιδιά μου στα ίδια σχολεία με εσάς, αναπνέω τον ίδιο μολυσμένο αέρα κάθε χειμώνα με εσάς, κρυώνω με εσάς, αγωνίω με εσάς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει, η Μακεδονία αλλάζει, η ζωή μας όπως την ξέραμε αλλάζει, αλλά η Φλόρινα μένει πίσω. Η μεγάλη μας αγωνία είναι όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας και για το τι θα αφήσουμε πίσω μας. Το όραμα του Γιώργου Κασαπίδη παίρνει τη Φλόρινα από την άκρη, από το σκοτάδι, από την γωνία στην οποία τοποθετήθηκε τόσα χρόνια και βάζει τη Φλόρινα στο κάδρο. Μας προκαλεί να συμμετέχουμε όλους σε αυτή την αλλαγή. Είναι σίγουρος, έχει την τεχνογνωσία, έχει το όραμα. Για μένα, αρκεί που είναι ένας άνθρωπος έντιμος, που είναι ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος και πιστεύει στις ανθρώπινες αξίες. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Κασαπίδης, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Υπόσχομαι ότι με την επιστημονική μου κατάρτιση, με την εμπορικότητά μου, αλλά και με την ικανότητά μου να πετυχαίνω τους στόχους που θέτω, υπόσχομαι να παλέψω και για την επιτυχία αυτού του αγώνα, αλλά και πραγματικά αν εκλεγώ για το μέλλον, το καλύτερο δυνατό μέλλον του τόπου μας. Γιώργο Κασαπίδη, σας ευχαριστώ. Είμαστε μαχητές. Τόσο καιρό αντέξαμε πολλά, ανεχτήκαμε περισσότερα. Ήρθε καιρό να το αλλάξουμε αυτό. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι βρίσκομαι πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω αυτή τη τιμή. Συγκινούμε ταυτόχρονα, διότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουμε, μια δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη καθημερινότητα. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θες να πας μακριά, πήγαινε ομάδα. Μια τέτοια ομάδα ηγείται ο Γιώργος Κασαπίδης. Μια τέτοια ομάδα έτοιμη να πολεμήσει για όλους μας, για μια καλύτερη Δυτική Μακεδονία, για μια καλύτερη Φλόρινα, για μια καλύτερη ζωή. Ευχαριστώ. Αυτοί είναι λοιπόν οι άνθρωποι του ψηφοδελτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Αυτοί είναι οι δικοί σας άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που καθημερινά αντιμετωπίζουν μια καλύτερη, 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 μια καλύτερη,